Κάθε άγγιγμά μας σε αυτή τη ζωή, την υλική ζωή, είναι χρόνος, ανθρώπινος χρόνος. Με τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο, ο Θεός αγγίζει τον ανθρώπινο χρόνο και μεταστρέφει την πορεία του. Το τοπίο θυμίζει μεσογειακό νησί, ελαιώνες, φραγκοσικές, κυπαρίσια και λίγο μακρύτερα η έρημος της Παλαιστίνης. Έχει περίπου 22.000 κατοίκους, εκ των οποίων το 1/3 περίπου είναι χριστιανοί, που ανήκουν στα τρία κυριότερα δόγματα, Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Αρμένοι. Είμαστε στη Βηθλεέμ, την πόλη των Χριστουγέννων. Όπως βλέπουμε εδώ έχει κατασκευαστεί ένα πολύ όμορφο και μεγάλο δέντρο χριστουγεννιάτικο. Η πόλη ανήκει στην Παλαιστινιακή Αυτονομία, αλλά την εποφθαλμιούν πολύ. Μετά την κατάκτηση της χώρας από τους Άραβες, επικράτησε η συμφωνία του Χαλίφη Ομάρ Χατάμ με τον Πατριάρχη Σοφρόνιο, οπότε και επήλθε ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντως προσπαθεί, κάνει προσπάθειες για να επιτευχθεί ένα πιο ειρηνικό κλίμα, συμφιλιωτικό. Μπορεί βέβαια παρέκκληση από τα δόγματα, καθένα στο δόγμα του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην πόλη της ειρήνης, ε? Οι συνοικιακοί δρόμοι της πόλης δεν διαφέρουν πολύ από τους δρόμους των υπόλοιπων σύγχρονων πόλεων της περιοχής. Αποτελούνται από μικρά μαγαζιά με είδη χριστιανικής και άλλης τέχνης, σουβενίρ, χαλιά και υφαντά, καφετέριες και εστιατόρια, ξενοδοχεία, αλλά και τα μαγαζιά μανάβικα, μπακάλικα και άλλα μαγαζιά αναλώσιμων, τα οποία συναντάμε σε κάθε πόλη. Για τις διαμάχες αυτές λοιπόν που υπάρχουν, ιδίως όσον αφορά τα καθεστωτικά θέματα, τα θέματα τα προσκυνηματικά, γίνονται πολλές προσπάθειες να αποφευθούν. Φέτος είχαμε προβλήματα. Κατά το καθάρισμα της Βασιλικής της Βηθλεέμ έγιναν κάποια επεισόδια, μικρά βέβαια, αλλά αυτά είναι ανεπίτρεπτα κατά τη γνώμη μου και κατά την κοινή λογική νομίζω. Beit Lahem, οίκος του Άρτου. Γιατί ονομάστηκε οίκος του Άρτου? Μήπως λόγω του ότι εκεί εγεννήθη ο Άρτος της ζωής, ο Χριστός? Πάντως η Βηθλεέμ φημίζεται για τα αρτογλυκίσματά της. Βρήκα ένα φούρνο. Για να δούμε, έχει τίποτα καλό? Вот
τώρα αστρασιακή την παιδιά. Βουτήματα. Αυτά έβαλα στο μάτι. Αούλικο. Πρέπει να είναι αλμυρά τσουρέκια με ζάταρ. Θα δούμε. Και εδώ μια ακόμα καλύτερη πάτνη. Από ξύλο, ξυλογλυφτική. Το αρχαιολογικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον του επισκέπτη, προσκυνητή της Βηθλεέμ, επικεντρώνεται στον ακριβή τόπο της γεννήσεως του Χριστού, εξακριβωμένο από την αρχαιολογική επιστήμη λόγω της ύπαρξης του μνημείου της Βασιλικής της Γεννήσεως, ιδρυθήσεις από την αυτοκράτηρα Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήδη το 333 μετά Χριστόν το οικοδόμημα αναφέρεται στις πηγές από προσκυνητή. Πάμε να εισέλθουμε για δια της στενής θύρας μέσα στη Βασιλική. Στην είσοδό της ο προσκυνητής εισέρχεται σκυφτός, διότι η αρχική θύρα κτίστηκε με πέτρες από το φόβο εχθρικών επιδρομών. Το σπήλαιο της γεννήσεως το ανακάλυψε μετά από ανασκαφές που έκανε η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Εκεί έκτισε και την περίφημη Βασιλική της Γεννήσεως της Βηθλεέμ, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα. Είναι πεντάκλητη βασιλική και τα κλήτη χωρίζονται από 40 μονόλιθους κύονες. Παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, γιατί διασώζεται όπως ακριβώς χτίστηκε. Στον Άρθικα υπήρχε παλαιότερα ψηφιδωτό με την παράσταση της γέννησης και την προσκύνηση των μάγων. Το 614, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Παλαιστίνη, δεν κατέστρεψαν το ναό της γεννήσεως, αναγνωρίζοντας το ψηφιδωτό τους τρεις μάγους που προσκύνησαν το θείο βρέφος. فخافوا جدا ممجدين الملك المولود في ميلاد الرب نفرح جدا نحن البشر ونتهلل نتهلل مرنمين مسبحين الطفل وقائلين أنعم علينا نعم الخلاص الأبدية احفظ دائما من الشرور كنيستنا والرعية وآباءنا والأخوية Είμαι μέσα στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Ιησούς. Έχω κοιμηθεί λίγες ώρες λόγω της συνεχούς μετακίνησής μας στις περιοχές γύρω από τη Βηθλεέμ και η επαφή μου με τον έξω κόσμο είναι κάπως θολή. Ιδιαίτερα αυτές τις στιγμές της μεταμεσονύκτιας Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων μέσα στο Θεοδέγμο σπήλαιο. Be done.
الشهر وأول العام وهو أول يناير ستشرق الشمس غدا لعيد القديس باسيليوس بركات فلتكن معنا على دوام العام ومرعيتنا في جميع الأوقات هلما لنكرم باسيليوس الذي من قيصرية ونسبح دائما بأناشيد شجية وعلى كنيستنا بالرحمة الغنية العظمى من لدن مراحيم تشفى بنا على الدوام يا أيها القديس وبأخاوية قبرك العزيز بداية πολύ κοντά στο λόφο της περιοχής όπου γεννήθηκε ο Χριστός ευρίσκεται το μοναστήρι των Ποιμένων. Ο Σταυρός είναι το μέρος όπου παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην ομάδα των βοσκών, των τσοπάνγελων, οι οποίοι, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ήσαν, λέει, αγραμνούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την πίμνιν αυτών. Δηλαδή, αγρυπνούσαν εκείνη τη νύχτα και φύλαγαν βάρδιες μέσα στη νύχτα για να μην φάει κανένας λύκος στα πρόβατα, όταν ξαφνικά φοβήθηκαν από την παρουσία Αγγέλου, που ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και τους είπε «Μη φοβήστε, σας φέρνω το μήνυμα και την προτροπή να ανέβετε στην Αγία Βηθλέμ και να προσκυνήσετε το Μεσσία Χριστό, ο οποίος θα τον βρείτε σαν βρέφος εσφαργανωμένων κείμενων εν τη Φάτνη». Και εδώ πάλι στον ίδιο χώρο είδαν και άκουσαν τον ύμνο αυτό που ψάλλουμε μετά τους Σένους. Προτού μπούμε στη Θεία Λειτουργία, «Δόξα σοι το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεών και τη γης ειρήνης εν ανθρώπης ευλογία». Εδώ ακούστηκε ο ύμνος, εδώ ήταν το αχούρι των Ποιμένων, ο στάβλος, η στάνη των Ποιμένων. Εδώ είναι ο τάφος των Ποιμένων, διότι όταν επέστρεψαν από τη Βηθλεέμ, είπαν στις οικογένειές τους, εμείς όταν θα πεθάνουμε να μας θάψετε εδώ, σε αυτό το χώρο όπου μας παρουσιάστηκαν οι άγγελοι και όπου μας έδωσαν το μήνυμα και ακούστηκε η δοξολογία. Εδώ έθαψαν τους Ποιμένες και έφτασε η Αγία Ελένη το 326, βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα και τότε, αφού ξεκίνησε να χτίζεται ένα πλήθος ναών εδώ στους Αγίους Τόπους με την βοήθεια του Αυτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης με τις υποδείξεις της, τότε η Αγία Ελένη ήρθε και εδώ και της είπαν ότι αυτό ήταν το σπήλαιο του Ευαγγελισμού των Ποιμένων υπό τον Αγγέλο. Όπως έγινε ο Ευαγγελισμός στη Θεοτόπου στη Ναζαρέτ, εδώ έγινε ο Ευαγγελισμός των Ποιμένων. Δηλαδή οι βοσκοί πήραν την καλή αγγελία, το μήνυμα. Λοιπόν, βρήκε τον τάφο των Ποιμένων, τοποθέτησε εδώ τις δύο κολόνες, η Αγία Ελένη, για να φαίνεται πού παρουσιάστηκαν οι άγγελοι, σε ποιο χώρο, σε ποιο σημείο, πού είναι θαμένοι οι Ποιμένες. Το σπήλαιο το έκανε η Κυστήρη, είχε 200 μοναχές, μαρτύρησαν από τους Πέρσες το 614 όλες, χτίστηκε και πάλι το μοναστήρι, καταστράφηκε από επιδρομή βαρβάρων, τους αποχώρους, οι οποίοι ήταν έσπασαν τον τάφο των Ποιμένων, πήραν τα λίστα των Ποιμένων, τα οποία τα έχουν σήμερα στο Βατικανό και ένα μέρος σε ρωμαιοκαθολικό ναό στην Πολωνία της Γερμανίας, μαζί με τα λίστα των τριών μάγων, αυτοί που είχαν και επέστρεψαν βέβαια στη Γερσία, λοιπόν, ερήμωσε το μοναστήρι και ξεκίνησε, λειτουργούσε σαν ενωριακός ναός. Στην Νίκη σπουδάζουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο και στην Πάτρα. Άλλα σπουδάζουν νομική, άλλα ιατρική, τρία παιδιά σπουδάζουν θεολογία που έπρεπε να γυρίσουν εδώ. Από εδώ δόθηκε. Παλαιστίνοι, οι οποίοι θέλουν να γίνουν γέροι. Λοιπόν, και προσπαθούν εδώ να συντηρήσουν.
4.000 χρόνια πριν, αργότερα την περιουσία του Βοός και του Ρου κατά την Παλαιά Διαθήκη, κατόπιν περιουσία του Οβί, του Ιεσέν, ο οποίος Ιεσέν ήταν ο πατέρας του βασιλέως Δαβίδ, κατόπιν ο βασιλιάς Δαβίδ και εδώ σε αυτά τα μέρη και αυτό σαν βοσκός ήταν. Εδώ ήρθε ο προκότερα, όλη αυτή η περιοχή μαζί με το σπήλαιο εδώ ήταν περιουσία και κτήματα των γονέων της Παναγίας μας, δηλαδή των Αγίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης. Δηλαδή βλέπετε ένας απλός χώρος τώρα, πόσα πρόσωπα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όλα αυτά εδώ τα μέρη είναι μέρη ιστορικά, άγια, ευλογημένα, μαρτυρικά. Πάνος. Ακόμα ένα προσκύνημα που είδαμε στην Ιερή Γη της Βηθλεέμ ήταν η Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Ο Αββάς Θεοδόσιος γεννήθηκε και έδρασε τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, καταγόμενος από την Καπαδοκία και ήλθε στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησε τα Πανάγια προσκυνήματα, περιόδευσε στην Αγία Γη σε διάφορα σημεία της Αγίας Γης και κατέληξε στην έρημο της Παλαιστίνης, στο σπήλαιο, όπου κατά παράδοση είχαν μείνει οι τρεις μάγοι φεύγοντας από τη Βηθλεέμ, κρυμμένοι από τον βασιλιά Ηρώδη. Εκεί έμεινε ο Αββάς Θεοδόσιος, ασκήτεψε και έκτισε σιγά σιγά το γνωστό και φημισμένο κοινόβιο, το οποίο τόσο πολύ είχε ανεπτυχθεί στις μέρες του, ώστε έφτασε να έχει 700 μοναχούς. Εδώ είναι το σπήλαιο που κοιμήθηκαν οι τρεις μάγοι. Είχαμε τα τρία δώρα Λίβανο, Λιβάντα, Σμύρνο. Μητέρα των Αγίων Αρκαδίου Ιωάννου και σύζυγος του Σεραφώντος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μόσχος. Λοιπόν, θα κάνω τώρα να σου βάλω η Αγία Σοφία, ο τάφος της, μητέρα του Αγίου Σάββα, διασμένη. Η Αγία Ευλογία, μητέρα του Αγίου Θεοδοσίου. Μάρτυρες του 614 από τους Πέρσες. Αυτό ήταν το σπήλαιο των τριών μάγων. Αυτό ήταν ένα.
Χριστούγεννα είναι κατεξοχήν η εορτή των μικρών και απλών πραγμάτων και επίσης των μικρών, πολύ μικρών ανθρώπων, δηλαδή των παιδιών. Αυτό το διαπιστώνει κανείς με τον τρόπο που υποδέχονται τα παιδιά τη μεγάλη γιορτή και με τον τρόπο που υμνούν τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Παρουσίασε κάλαντα από διαφορετικές περιοχές της Ρωμιοσύνης. Την εκδήλωση τίμησαν η αυτού Θεοτάτη Μακαριώτης, η Αρχιερατική Συνοδεία αυτού, οι πατέρες της περιοχής Βιθρέμ, Μπετζάλας και Μπετσαχούρ, η Ελληνίδα Πρόξενος και άλλοι επίσημοι.
περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Ιεροσολύμων ευρίσκεται η Βηθλέεμ, η πόλη όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας, πατρίδα του γεωκτήμονα Βοός και σύζυγο της Ρούθ, προγόνου του Δαβίδ, αλλά και τόπος γέννησης του βασιλιά Δαβίδ και σύμφωνα με την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης, τόπος γέννησης του επερχόμενου Μεσσία, του Σωτήρα. Την παραμονή της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης γίνεται δεκτός από τον κλήρο και το λαό της Βηθλεέμ σε αυτήν εδώ την πλατεία. Τον Πατριάρχη συνοδεύουν αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και οι επίσημες Παλαιστινιακές Αρχές, ο Δήμαρχος, οι πρεσβευτές των Ορθοδόξων Κοινοτήτων στην Παλαιστίνη και εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της Βηθλεέμ ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Στο καθολικό της βασιλικής της γεννήσεως τελούνται οι μεγάλες ώρες των Χριστουγέννων, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Θεοφύλου και συλλειτουργούντων των αρχιερέων της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, οι οποίοι διέρχονται από όλα τα σημεία του ναού, όπου κατά το προσκυνηματικό καθεστώς ανήκουν στους Ορθοδόξους. Μέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρινίου και πορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος εις την Ιδίαν πόλη. Ανέβηδε και ο Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεων Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ, η της καλύτερ Βηθλεέμ. Δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε στην Μαριά την εμπιστευμένη αυτό γυναίκη, ούσι Αγίω. Εγένε το βέντο είναι αυτός εκεί, επνίστησαν εν μέρε του τεκίν αυτήν και έντεκε στον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον. Και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκρινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ είναι αυτής τόπος ενώ καταλήματι. Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή αγραφνούντες και φυλάσσοντες φυλακάς νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγα. Thank you.
τους πέδας τους εντολέμ, η εμβάση τους ορίς αυτής, από διετούς και κατωτέρων, κατά των χρόνων νικρύβωσε παρά των μάγων. Ούτε πληρώτη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, φωνή εντραμαϊκούς, τιτρίνος και κλαρός και οδυρμός πολλής. Λαγίνη κλαίουσα τα τέχνα αυτής και ούτε κλαίμα να κλαίνε, ότι ούτε εσύ. Τελευτήσαν τον Θεό Ιερόδο, ούτε του Άγγελος Κυρίου Πλατών αρφένε το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον. Εγερτής παράλαβε το παιδίο και την μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ, διεθνή κασιγάρι ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Ο εγερτής παρέλαβε το παιδίο και την μητέρα αυτού και είτε εις γην Ισραήλ. Ακούσας δε ότι αρχέλαος βασιλεύε επί της Ιουδαίας, αντί η ρόδο του πατρός αυτού, κατών ανεχώρησε στα μέρη της Γαλιλαίας και τον κατόκισεν εις πόλη λεγωμένη Ναζαρέτ, όπως προδίτω ρηθέν δια των προφητών, ότι να το ρέω σπιτήσετε. Μόρσας η Κύριε, μόρσας η μη διπαραδόση. Thank you.
παραμονής των Χριστουγέννων, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης τελεί την Θεία Λειτουργία στο καθολικό της γεννήσεως. Ο Πατριάρχης κατέρχεται στο Θεοδέγμο σπήλαιο της γεννήσεως, καθώς μιμείται τη συγκατάβαση του Θεού που δέχτηκε να γίνει άνθρωπος και την ταπείνωση της υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας η αγιότητα ήταν τόση, ώστε να βαστάσει μέσα της και να γεννήσει τον ίδιο το Σωτήρα. Και μάλιστα, καθώς αναφέρει ο Λουκάς, εν φάτνη, δηλαδή στο πλέον φτωχό και ευτελές σημείο της πόλης. Αυτή απογραφή πρώτη εγένετο, ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου, και πορεύοντο πάντες απογράφεστε, έκαστος εις την ιδία πόλη. Ανέβηδε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ, ή της καλείτε Βηθλέμ. Δια το είναι αυτόν, εξήκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψεστε συν Μαριάμ, τη μεμνηστευμένη αυτό γυναικείουση εγγύο. Εγένετο δεν το είναι αυτούς εκεί, εμπλήσθενε η μέρα του τεκίν αυτήν, και έτε και τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκρινε αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Και επιμένε εσύσαν εν τη χώρα τι αυτοί αγραβλούντες, και φυλάσσοντες φυλακάς την νυχτός επί την πίμνην αυτών. Και είδου άγγελος Κύριου επέστη αυτής, και δόξα Κύριου περιέλαμψεν αυτούς, και φοβήθησαν φόβον μεγάν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, είδου γάρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε πάντη το λαό, ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτο ημίν το σημείον, ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εφάτνη, και εξεύνησε γίνετος συν το αγγέλο, πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των Θεών και λεγόντων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και έγινε τόσα πήρθον από αυτόν εις τον ουρανόν οι άγγελοι και οι άνθρωποι ποιμένες, είπαν προς αλλήλους, διέλθομεν διέως Βηθλέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός. Ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Και ήλθον σπεύσαντες και ανέβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Ιδόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντος αυτής περί του παιδίου τούτου και πάντες οι ακούσαντες σε θαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσαν την καρδία αυτής και υπέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και ένουντες των Θεών, επί πάσιν εισήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Κύριε, Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε, σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Κινεφύτευσεν η δεξιά σου. Εις πόρτα εκείδες πόρτα. Εις πόρτα παρίστηκε. Αλλά τι για μην ουκά γαρασόκα.
Η χαρά της Εκκλησίας, η χαρά ότι συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι της αγάπης και της ευχαριστίας, γύρω από ένα στόχο και επηγής ειρήνη. Όλες μου οι σκέψεις έχουν εξαφανιστεί, διότι πολύ απλά δεν μπορούν να κεντρήσουν την ψυχή μου αυτή τη στιγμή του τόσου μεγαλείου.
τις στιγμές που ξαναζούμε εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων, τις στιγμές που λαμβάνουμε τη χάρη των Χριστουγέννων, που ενθυμούμαστε το μεγαλύτερο θαύμα μέσα στο χρόνο. Η παρουσία του Χριστού, ο οποίος ήρθε και περπάτησε σε αυτά τα μέρη, είναι έκδηλη. Συγκινημένοι και γεμάτοι γιορτινές εικόνες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, επιστρέφουμε στην Ιερουσαλήμ. Bidaya tu sharwa wal